Έντονες αντιδράσεις προκαλεί το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης που καταργεί το υφιστάμενο οργανωτικό και διοικητικό μοντέλο των μονάδων ψυχικής υγείας καθώς και ψυχιατρικά νοσοκομεία ως αυτόνομες ή αυτοτελείς μονάδες. Οι ψυχιατρικές κλινικές που υπάγονται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομεία θα πάνε στις ΥΠΕ με αποτέλεσμα το προσωπικό να ανήκει στην ΥΠΕ το οποίο θα μπορεί να το μετακινήσει ανά πάσα ώρα και στιγμή σε όλες τις δομές που έχουν ανάγκη. Στο επίμαχο σχέδιο νόμου συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για την σύσταση Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων που θα συνενώσει όλους τους εγκεκριμένους οργανισμούς και φορείς που λειτουργούν σήμερα και στους οποίους βρίσκουν διέξοδο χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και οι οικογένειές τους. Οι εξαρτημένοι που χρειάζονται συνολική αντιμετώπιση του προβλήματός τους, διότι είναι πολυπαραγοντικό, με στεγνά προγράμματα κυρίως, με συμμετοχή της οικογένειάς τους και κοινωνική επανένταξη και πρόληψη, θα αντιμετωπιστούν με τη δομή του ΕΠΑΕ, που είναι στα πρότυπα του ΟΚΑΝΑ. Ο λόγος που το κάνουν είναι για να βάλουν μέσα τους ιδιώτες, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ, ιδιωτικές κλινικές. Άρα υπάρχουν πολλά οικονομικά συμφέροντα, αλλά και ο άλλος λόγος είναι να έχουν λειτουργικούς χρήστες σε εποπτευόμενους χώρους χρήσης. Στα Χανιά, σύλλογοι και συνδικαλιστικοί φορείς δήλωσαν τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση διαμαρτυρίας που οργανώνει αύριο στις 11 το πρωί στην Αντιπεριφέρεια ο Σύλλογος Οικογένειας του Κεθέα Αριάδνη. Καλούμε λοιπόν όλους τους πολίτες και συστρατευόμαστε κι εμείς με το Κεθέα και την ψυχική υγεία για να πούμε όχι στο κλείσιμο των δημόσιων δομών, όχι στο κλείσιμο του ΚΕΘΕΑ και όχι στη μετακίνηση συναδέλφων και εμπορευματοποίηση οποιασδήποτε μορφής υγείας. Το χτύπημα της απεξάρτησης ανοίγει το δρόμο για τη συμφιλίωση της κοινωνίας με το φαινόμενο των ναρκωτικών, καθώς και συνολικά των εξαρτήσεων. Εκπρόσωποι του ΚΕΘΕΑ, του τοπικού παραρτήματος του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και Δομών Ψυχικής Υγείας, μιλούν για ένα σχέδιο νόμου που στην εφαρμογή του θα δημιουργήσει τεράστια οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα στους φορείς, τους εργαζόμενους και τους χρήστες των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και απεξάρτησης, προς όφελος τελικά των ιδιωτών. Το βασικό είναι ότι, όπως φαίνεται, αφήνει στο περιθώριο την παροχή υπηρεσιών σε εφήβους, που είναι το μέλλον αυτής της χώρας. Και όπως βλέπουμε, τα ποσοστά και της εφηβικής και νεανικής παραβατικότητας είναι ιδιαίτερα υψηλά. Η ζωή τους βρίσκεται σε κίνδυνο. Καταργεί επίσης την παροχή υπηρεσιών σε όλη την οικογένεια. Προσπαθούν να τελειώσουν με τα στεγνά προγράμματα και με τις θεραπείες απεξάρτησης αυτής της φιλοσοφίας. Εγώ αυτό που έχω να πω σαν μέλος του Συλλόγου Αποφύτων του ΚΕΘΕΑ είναι ότι μπόρεσα μετά από 37 χρόνια χρήσης να είμαι πάλι καθαρός. Μέλη του ΚΕΘΕΑ Αριάδνη επισημαίνουν ότι το σχέδιο νόμου σαρώνει και διαλύει ένα ακμαίο δίκτυο υπηρεσιών ριζωμένο στις τοπικές κοινωνίες παρά τα προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει.